Με αυξημένο ρυθμό συνεχίζεται η μέρα με την ημέρα η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τον κορονοϊό, ο οποίος χτυπά αλίπητα καθώς βρισκόμαστε στο ζενίθ του τρίτου κύματος. Τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού έχουν προκαλέσει υπερμετάδοση του με αποτέλεσμα νοσοκομεία στην Αττική και στην Πάτρα να γεμίζουν από ασθενεί. Αποτέλεσμα, σήμερα στο Πανεθνιακό Νοσοκομείο τη Πάτρα να ξεκινήσει η λειτουργία και πέμπτη κλινική COVID για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για κρεβάτια. Να θυμίσουμε πω από την έκτη γενομική περιφέρεια έχει γίνει σαφέ από την αρχή τη πανδημία πω κανένα ασθενή δεν θα μείνει χωρί φροντίδα. Όμω την ίδια ώρα, αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, τότε τα νοσοκομεία τη περιοχή οδηγούνται στο να γίνουν μονοθεματικά νοσοκομεία για τον COVID, δυσχεραίνοντα το έργο των υγειονομικών για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ασθενείων. Σήμερα, στο Γενικό Νοσοκομείο τη Πάτρα, νοσηλεύονται 70 ασθενεί στην κλινική COVID και 10 στη ΜΕΘ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 87 ασθενεί στι 4 κλινικέ και 20 ασθενεί στι ΜΕΘ, των οποίων οι 18 είναι διασωλυνωμένοι. Παράλληλα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί ο αριθμό και νεαρών ηλικιών που κολλούν τον κορονοϊό, όμω νοσούν βαριά και πρέπει να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Παραμένει νοσηλευόμενη η 23χρονη μητέρα, ενώ και το νεογνώτη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο μάλιστα σήμερα διασωλυνώθηκε. Παράλληλα, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου του Ρίου, βεζόνται τέσσερα παιδιά 6 και τριών μηνών, ένα 12χρονο παιδί καθώ και μία 15χρονη, που παρότι είχε αντισώματα στον κορονοϊό, αφού τον είχε περάσει πριν από δύο μήνε, τώρα παρουσίασε επιπλοκέ στη λειτουργία τη καρδιά τη, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στη μεθ-COVID. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται εντοπισμό κρουσμάτων και σε υγειονομικού, συγκεκριμένα σε προσωπικό του νοσοκομείου Κιο με τη διασπορά όμω στο νοσηλευτήριο να είναι μικρή. Διασπορά κορονοϊού σε ασθενεί, έχουμε και σε ιδιωτικό νοσοκομείο, η οποία είναι σε ελεγχόμενο ποσοστό. Όλα αυτά τα δεδομένα συντείνουν στο αποτέλεσμα πω η διασπορά στην κοινότητα τη Αχαΐας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώ καθημερινά δεκάδε πολίτε εντοπίζονται θετικοί στον ιό. Την ίδια ώρα, αύξηση του οικού φορτίου έχουμε και στα λίμματα τη Πάτρα, με το ποσοστό να φτάνει στο συν 3%. ΕΟΔΗ και έκτη και νομική περιφέρεια συνεχίζουν του δειγματικού ελέγχου με rapid test σε πολίτες που στόχο έχουν να εντοπιστεί η έκταση της διασποράς αλλά και η ασυμπτωματική.